Γιατί βεβαίως ο αλμάς νομίζω δεν υπάρχει κανείς εδώ μέσα που δεν συμμερίζεται και την ανησυχία του κατοίκου. Και κυρίως δεν καταλαβαίνω ότι όντως υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ενοχλούνται. Εμείς θα σας θυμίσω για πολλωστή φορά, και εδώ είναι κρίμα που λείπει ο Δήμαρχος, για να θυμίσω ότι βεβαίως περνάω το όργανο του Δήμου και το Δημοτικό Συμβούλιο, πόσες φορές ετηθήκαμε το συγκεκριμένο ζήτημα να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητηθεί. Και κατά έναν περίεργο τρόπο ο Δήμαρχος δεν αναγνωρίζει ότι εδώ μέσα εμείς είμαστε πάνω από το θεσμό του όργανου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως τον βολεύει, το αναγνωρίζει. Για να μην μακρηγορώ. Θεωρώ ότι η μόνη λύση είναι μια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με όλους τους αρμόδιους φορείς, με το λιμενικό, με την αστυνομία, με τους βουλευτές, με όλους τους βουλευτές, με τους εκπροσώπους των γιατρών φορείς σήμερα, με τους εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού, με τον έπαχο, ακόμα να καλέσουμε και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη. Να κάνουμε, κύριε Πρόεδρε, για να αποφύγουμε και δυσάρεστα μηνύματα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά λεπτό και ευαίσθητο το θέμα, να κάνουμε την συνεδρίαση, καθώς προβλέπεται και από τον οργανισμό, έστω και κλεισμένο το θυρό. Να μείνουμε μέσα, συνεργαζόμενοι οι πάντες, και να μην βγούμε μέχρι να βρούμε λύση. Είναι δεδομένο ότι αν καταφέρουμε να τους διώχνουμε σε καθημερινή βάση, είτε ότι φεύγει το καράβι στις 8 η ώρα, όταν έρθουμε στις 10, 12 ή 2 τα ξημερώματα, είναι αυτονόητο ότι χρειάζεται να βρεθεί ένας χώρος, ούτως ώστε μέχρι την επομένη να ξαναφύγουμε. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να βρεθεί ένα κέντρο προσωρινής φιλοξενίας για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί το ζήτημα είναι διπλό. Είναι και ανθρωπιστικό, είναι και οικονομικό. Και βέβαια αυτά τα δύο ζητήματα, το ένα επικοινωνεί και με το άλλο. Κανείς δεν θέλει να δυσφημείται το νησί, όπως δώσαμε εμείς δηλαδή, όλοι μας, όλοι έχουμε μέρη διευθύνσης στα μέσα τα ξένα, αλλά κανείς δεν θέλει να παρατείνεται και αυτή η κατάσταση, τρώγοντας ο ένας τις άρτες του άλλου για τα χι ψι ωμέγα πολιτικά παιχνίδια. Η πρόταση της παράταξης είναι αυτό που φωνάζω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, να συγκαλέσουμε έκτακτη ειδική συνεδρίαση με το σύνολο όλων των αρμόδιων φορέων.